Σήμερα είναι μια ημέρα ευλογημένη, η οποία στέλνει πολλά μηνύματα σε όλους μας. Ότι οι Έλληνες ενωμένοι κάτω από τη σκέπη του Θεού και αξιοποιώντας τα χαρίσματα που έχουν, μπορούν να φτάσουν στο θαύμα. Αυτό μας διδάσκει η σημερινή μεγάλη ημέρα, η εποπία του 1940. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας να παρελάβουν και πράγματι είδαμε ότι αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα για την πατρίδα μας. Και τα άλλα τμήματα, οι παραδοσιακοί σύλλογοι, όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ όμορφη και ελπιδοφόρα εικόνα. Να την κρατήσουμε στην καρδιά μας και να την πολλαπλασιάσουμε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά. Το όχι, το οποίο εξέφραζε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Ελλάδος, ήταν στην πράξη ένα θετικό μήνυμα. Ήταν το θετικό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει ότι θα παραμείνει στον πολιτισμένο κόσμο, θα παραμείνει στον κόσμο της Δύσης, θα παραμείνει στον κόσμο της δημοκρατίας, στον κόσμο της ελευθερίας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Τα νιάτα που παρήλασαν σήμερα, αλλά και οι μεγαλύτεροι, επιβεβαιώνουν ότι αυτός ο δρόμος της ελευθερίας, είναι ο δρόμος τον οποίο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε ως έθνος και ως λαός. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή για το γεγονός ότι έζησα τη σημερινή ημέρα σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπου το τέλος αυτού του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 δόθηκε με πολύ σκληρές μάχες στα βουνά του, αλλά και το τόπο αυτού που αποτελεί την πατρίδα του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος στα νιάτα τα οποία παρήλασαν σήμερα έδωσε την επιβεβαίωση του δρόμου της ελευθερίας και της δημοκρατίας με την ένταξή μας στην Ευρώπη, μια πολιτική πράξη, μια πολιτική επιλογή η οποία σφράγισε το τέλος του 20ου αιώνα και μας οδηγεί στον 21ο αιώνα. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Το πρωινό της 28 Οκτωβρίου 1940 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ύψωσαν ψηλά και περήφανα τη γαλανόλευκη και όλα όσα συμβολίζει για το έθνος, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία. Σήμερα λοιπόν, εμείς το 2024, τιμούμε τους ήρωες του έπους του 40 και εμπνεόμαστε από τον δικό τους αγώνα για το παρόν και το μέλλον. Επιπλέον όμως σήμερα τιμούμε την Αγία Σκέπη και θυμόμαστε ότι η Θεοτόκος, η υπέρμαχος στρατηγός, είναι εκείνη η οποία πάντα διαφυλάττει το έθνος. Χρόνια πολλά στις αιρέες και τους αιρέους. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμούμε την υπερήφανη Ελλάδα, την Ελλάδα που ξέρει τι σημαίνει η εθνική κυριαρχία, εθνική αξιοπρέπεια και ξέρει να μάχεται για αυτά τα ιδανικά. Για αυτά τα ιδανικά είμαστε σήμερα εδώ, για αυτά τα ιδανικά θα είμαστε σε όποια γραμμή του αγώνα τυχόν χρειαστεί για να τα υπερασπιστούμε και να πούμε το δικό μας όχι. Η σημερινή μέρα διδάσκει ότι οι εθνικές νίκες έρχονται με ομοψυχία, με πραγματικό πατριωτισμό και με ευθύνη. Χαρήκα πάρα πολύ, χαρήκαμε όλοι που είδαμε τα παιδιά μας να παρελάβουν σήμερα με υπερηφάνεια. Αυτά τα παιδιά οφείλουμε να θωρακίσουμε με τη γνώση της λαμπρής μας ιστορίας, με τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις, της ορθοδοξίας και του μακραίωνου ελληνισμού μας. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Διαχρονικό το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, το έπος του 1940, η ιστορία είναι διδαχή, είναι ορόσημο, ακρογωνιαίος λίθος. Θα πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας για την αξιοπρέπειά μας να λέμε όχι. Τα όχι είναι αυτά που πέρασαν στην ιστορία. Αυτό το όχι λοιπόν που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς και όλο το ελληνικό έθνος, πρέπει να το έχουμε βαθιά μέσα στις καρδιές μας, να το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενναίες. Στην ένδοξη αιματοβαμμένη μακεδονική σεραϊκή γη σήμερα γιορτάζουμε. Στην πατρίδα του Εμμανουήλ Παπά, χρόνια πολλά στις αιρές και στους αιρέους. Χρόνια πολλά σε όλες τις αιρές και στους αιρέους. Το μήνυμα που βγαίνει από εδώ είναι ένα μήνυμα εθνικής ενότητας. Και ένα μήνυμα που μας κάνει περήφανους για τους προγόνους μας, αλλά περήφανους και για τα νιάτα μας, για την παρέλαση. Εδώ θαυμάσαμε τα παιδιά μας, θαυμάσαμε τους εθελοντές, τους πολιτιστικούς συλλόγους και όσους συμμετείχαν. Και φυσικά τα τμήματα του στρατού. Νιώθω πραγματικά πολύ περήφανος και αισιόδοξος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι. Τα τύμπονα του πολέμου δεν είναι μακριά από τη χώρα μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά την ειρήνη. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να θυμόμαστε, ότι όταν είμαστε ενωμένοι πετυχαίνουμε πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω το έθνος, χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες στην επέτειο του Όχι. Μια επέτειος για έναν αγώνα που ξεκίνησε για την ελευθερία την οποία εμείς απολαμβάνουμε σήμερα. Και εμείς να πούμε τα δικά μας όχι σε αυτά που μας πάνε πίσω και να πάμε όλοι μπροστά ενωμένοι για το καλύτερο αυτού του τόπου. Ικανοποιημένο τάγμα θεσμικού. Η αποτροπή σε κάθε επίδοση επιπλέον.